Θα πάμε στη Ροδιά. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού, προκειμένου να μας ξεναγήσει, με τη βοήθεια βέβαια των υπευθύνων και των εμπνευστών εκεί του Λαογραφικού Μουσείου Ροδιάς, στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής. Λοιπόν, πάμε στην Εύη, η οποία έχει βέβαια και εκλεκτούς καλεσμένους. Εύη. Καλό σας απόγευμα. Βρισκόμαστε στη Ροδιά, στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο ή διαφορετικά στην Έπαυλη των Καλλεργών. Ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, πλέον όμως είναι επισκέψιμο και μπορεί κάποιος να έρθει και να μάθει πολλές πληροφορίες για τον τόπο του, όχι μόνο για τη Ροδιά, αλλά και για τους ανθρώπους που έζησαν εδώ, τα επαγγέλματα που έκαναν, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα με τη βοήθεια του εμπνευστή, του ιδρυτή, του ανθρώπου ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ροδιάς, τον κύριο Χαράλαμπο Σαλούστρο. Θα δούμε επαγγέλματα και θα δούμε αντικείμενα και θα κάνουμε μια πολύ όμορφη ξενάγηση, έχοντας την ευκαιρία να δούμε και πώς λειτουργεί ένας παραδοσιακός αργαλιός. Καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Χάρηκα, να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Ροδιάς. Είναι ένας χώρος ο οποίος με πολύ μεράκι δείχνει την ιστορία του τόπου μέσα από αντικείμενα, μέσα από φωτογραφίες. Ακριβώς. Τι μπορεί να δει κάποιος ερχόμενος εδώ? Όποιος έρθει εδώ μπορεί να δει καταρχήν το ίδιο το κτίριο, το οποίο είναι μια ενετική έπαυλη του 16ου αιώνα, όπως σωστά είπατε, και μετά μέσα μπαίνοντας στους δύο του ορόφους θα δει αυτά που φιλοξενούμε, τα οποία είναι αντικείμενα του 19ου, του 20ου αιώνα, λαογραφικά αντικείμενα, όπως ο αργαλιός, όπως τα παραδοσιακά επαγγέλματα του τσαγκάρι, θα δει το σοφρά, θα δει την πινακωτή, θα δει φωτογραφίες αγωνιστών. Είναι ένα ιστορικό γενικός λαογραφικό μουσείο πλήρες, το οποίο στο μικρό του χώρο μπορεί να ξεναγήσει τον άνθρωπο μέσα στις πτυχές της ιστορίας της Κρήτης μας. Θέλετε να ξεκινήσουμε και να περάσουμε στο πρώτο επάγγελμα που θα μας δείξετε, το πώς έφτιαχναν τα παπούτσια και συγκεκριμένα τα στιβάνια εκείνη την εποχή? Βεβαίως. Ας πάμε εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο Μπαρμπαλιάς. Ο Μπαρμπαλιάς ήταν η βάση όπου στείνανε, βάζανε το καλαπόδι και όπως βλέπετε βάζανε πάνω το παπούτσι και εκεί με το σφυράκι φτιάχνανε και ράβανε το παπούτσι. Τα στιβάνια όπως βλέπετε τα κριτικά, έτσι, ο Κατσαμπρόκος, μια βάση με ένα μυτερό, μια μυτερή αιχμή το οποίο βγάζανε τις μπρόκες από το παπούτσι, τα κλασικά τα σφυράκια και το σκόντο το οποίο βγάζανε τα στιβάνια. Όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε είναι παλιά αντικείμενα, δηλαδή ήρθαν άνθρωποι και σας τα έφεραν, τα χάρισαν. Είναι παλιά αντικείμενα τα οποία τα έχουν δωρήσει άνθρωποι από το χωριό και από άλλες περιοχές εκτός και από την προσωπική μου συλλογή πολλά αντικείμενα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να περάσουμε να δούμε και το πώς έπλαιναν και το σίδερο που μας είπατε με το πώς σιδέρωναν. Όπως βλέπετε είναι η πλήστρα. Δίπλα η λεκάνη με το νερό. Έχουμε κάνει μια αναπαράσταση γιατί είχαμε ένα σχολείο το οποίο ήθελε να μάθει το πώς γινόταν αυτές οι δουλειές τους περασμένους καιρούς, τους παλιούς καιρούς. Η πλήστρα, η σκάφη, η ξύλινη, το σαπούνι, έτσι, τα ρούχα και το νερό δίπλα, όπου το ρίχναν το βραστό νερό και τρίβανε στην πλήστρα το ύφασμα, το απλώνανε και μετά με το σίδερο, με τα κάρβουνα, τα πυρωμένα που βάζανε μέσα, πυρωνόταν και σιδερώνανε τα ρούχα τους οι παλιοί άνθρωποι. Δεν είχαμε τις ανέσεις, δηλαδή αυτές που έχουμε σήμερα, που τα βρίσκαμε όλα έτοιμα. Ερχόμενος κάποιος εδώ στο μουσείο μπορεί να ξαναγηθεί και πέρα από τα επαγγέλματα που έχουμε δει κι εμείς, να δει αντικείμενα εποχής, χρονολογούνται πόσους αιώνες πίσω? Μπορεί να δει, δεν έχουμε πάρα πολύ παλιά αντικείμενα, διότι αυτά υπάγονται στους αρχαιολογικούς κανόνες και αυτά συνήθως βρίσκονται στα μουσεία τα επίσημα πλέον. Εδώ τα αντικείμενα αυτά, όπως σας είπα, είναι των δύο τελευταίων αιώνων. Έτσι, θα δει τα μπαούλα τα παλιά με την πρίκα, θα δει το σοφρά, τα ποτήρια της εποχής εκείνη, τα τσουκάλια, τα χάλτσινα της εποχής εκείνη, το μαγκάλι, την ραπτομηχανή, αλλά θα δει και φωτογραφίες ιστορικές της εποχής του 19ου και 20ου αιώνα, τις οποίες είναι άνθρωποι που υπόφεραν, που πολέμησαν στους πολέμους του Πρώτου Παγκοσμίου, στους Βαλκανικούς, πολεμιστές της μικρασιάτικης καταστροφής, εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς, όλων των περιόδων, τουρκομάχους,
διάφορους, θα δει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να περάσουμε και στη δεύτερη καλεσμένη μας, τη Θεονύμφισσα Λούστρου, είναι η κόρη του κυρίου Χαράλαμπου, η οποία θα μας δείξει τη διαδικασία του αργαλιού. Είναι ένας αργαλιός, ο οποίος, Θεονύμφη, πες μας λίγες πληροφορίες για το τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Φτιάχνω ένα χαλάκι. Αυτό, φτιάχνω ένα χαλάκι. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τις κλωστές αυτές, οι οποίες έχουν ονομάζονται... Χτένια. Τα χτένια. Και προσπαθείς να φτιάξεις ένα χαλάκι με την κλωστή. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Θέλετε να σας δείξω... Βεβαίως να μας δείξεις. Με το πετάλι έχω πατήσει και έχω ανοίξει εδώ τις κλωστές. Περνάω το μαλλί μέσα, από εδώ. Περνάμε λοιπόν το μαλλί κάτω από τα χτένια. Είναι δύο σειρές με τα χτένια. Περνάμε ενδιάμεσα το μαλλί. Και εσύ έχεις δύο πετάλια στο πόδι, έτσι ώστε να ρυθμίζεις και να ανοίγεις και να κλείνεις τα χτένια. Ορίστε, και φτιάχνετε σιγά σιγά το χαλάκι. Ένα χαλάκι για να το φτιάξουμε, πόση ώρα περίπου θα μας πάρει με την τεχνική του αργαλιού? Μια μισή ώρα. Δύο ώρες πολύ. Αυτός ο αργαλιός που βλέπουμε εδώ είναι ένας αργαλιός παλιός. Εσείς έχεις, μου είπες, από ό,τι μου είπες, έμαθες από... Η γιαγιούλα εδώ στο χωριό που θέλησε να με μάθει. Είχα και εγώ την όρεξη και μου έμαθε. Δυστυχώς δεν έχω επιστροφή αν κάτι μου πείτε από το στούντιο. Κύριε Χαράλαμπε, εδώ στο Λογογραφικό Μουσείο μπορεί κάποιος, όπως μας είπατε, να δει φωτογραφίες. Χρονολογούνται από πολύ παλιά. Και το σημαντικό ποιο είναι που εσείς κρατάτε τόσα χρόνια που ασχολείστε με το μουσείο, από το 2018. Ναι, από το 2018 έχουμε ιδρύσει ένα σύλλογο φίλοι του Ενετικού Πύργου Ροδιάς, ας πούμε, και έχουμε ένα αρχείο το οποίο έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, τα μαζεύουμε από τους χωριανούς, παλιές φωτογραφίες, οικογενειακές, πολεμιστών, διάφορα, ας πούμε. Εδώ έχω κάτι ενδιαφέρον, αν θέλετε να σας το δείξω δύο λεπτά. Ναι, και να μας πείτε και τη μαντινάδα που μας έχετε ετοιμάσει, για να σας αποχαιρετήσουμε. Το ημερολόγιο ενός μετανάστη. Εδώ έχω το ημερολόγιο ενός μετανάστη. Είναι κάποια παλιά χαρτιά, τα οποία βρέθηκαν πίσω από μία κορνίζα και μιλάνε για έναν κάτοικο της Ροδιάς, ο οποίος το 1912, όπως βλέπετε, λέει ότι έφυγε από την πατρίδα και στις 2 Ιουλίου του 1972 πήγε στον Πειραιά και μάλιστα περιγράφει πώς έφτασε και μέχρι με αυτό το ξεχωριστό. Οπότε μπορεί κάποιος να δει και βιβλία και φωτογραφίες και αντικείμενα. Τα πάντα έχει το Λογογραφικό Μουσείο εδώ στη Ροδιά. Εξαιρετικό. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη μαντινάδα για να κάνουμε φινάλε. Μαντινάδα, βέβαια. Α, την έγραψε τώρα ο κύριος Χαράλαμπος. Οπότε να τη διαβάσει. Και την αφιερώνει γιατί είναι. Να τη διαβάσει, βέβαια. Γιατί την έγραψα μόλις τώρα. Χίλια καλώ ορίσατε. Χίλια καλώ σα βρήκα. Επάθα δείτε των καιρών του τόπου μας την πρίκα. Να είστε καλά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο για την πρωτοβουλία, για την αγάπη εκεί πέρα στον τόπο. Παρακαλώ. Στα ήθη και στα έθιμά μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε αυτούς... καλεσμένοι, βέβαια, πάντοτε να έρθετε όποτε θέλετε. Χαρά μας. Και με αυτούς τους όμορφους και ξεχωριστούς ανθρώπους, τελευταία ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής,